τεχνολογία που όμως δεν μπορεί να εισβήσει στα μυστήρια του σύμπαντος, στην αρχή της ζωής, αλλά και στο τέλος του βίου των ανθρώπων. Αποπειράται να κομίσει ένα μήνυμα υπερβάσεως των πραγμάτων, αλλά έχει όριο. Το δεύτερο είναι η οικονομία, αλλά και αυτή συμπνίγεται στην προσκαιρότητα. Γιατί ό,τι και να αποκτήσει κάποιος, δεν πάει να είναι πέτρες και τούλα με τη μορφή των οικοδομών ή μέταλλα της γης και άνθρακες. Και το τρίτο, η ανθρώπινη επιστήμη. Η παρατήρηση και το πείραμα που δεν μπορούν να εισδύσουν πέρα από την κουρτίνα της ύλης στην ουσία των πραγμάτων και της ζωής. Όλα λοιπόν αυτά, και η οικονομία, και η τεχνολογία, και η ανθρώπινη επιστήμη, φτάνουν μόνο μέχρι τον τάφο. Εκεί σταματούν. Δεν μπορούν να περάσουν πέρα από τον τάφο. Γι' αυτό και συμπνίγονται εκεί. Γι' αυτό και βρίσκουν και πάλι ψευδείς θεωρήσεις, όπως ο υπερανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός. Φτάνουν στο σημείο της θεδρότητος να συνθέτουν άνθρωπο-μηχανή για να υπερβούν το θάνατο. Αλλά ο θάνατος δεν υπερβαίνεται με εφιολογήματα και με δαιμονικά περιπέρματα. Υπερβαίνεται μόνο με την Ανάσταση, την οποία κόμισε ο Χριστός και αγιάζει τα σύμπαντα και αθαρτίζει και καινοποιεί τον κόσμο. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας νικούν την κυταρική σύψη και το θάνατο και τα νύψανά τους ευωδιάζουν και θαυματουργούν και χαριτώνουν και γίνονται όλα τα σημεία του Κυρίου της δόξης. Αυτές αποδείξεις ότι είναι ανέστη Χριστός και ζωή πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία χαρμολύπη βαθιά, διότι κυρεύουμε τον Κύριο της δόξης που όμως σε λίγες ώρες θα συντρίψει τον Άδη, θα αναστεί εκ των νεκρών, ωραίος, παρά τους ιούς των ανθρώπων. Θα κομίσει για πάντα την ελευθερία από την κτιστότητα και την χωρικότητά μας. Και μπορεί να συμπληγόμεθα ακόμη στα γεώδη και τα χαμέζινα, αλλά υπάρχει ελπίδα πια αιώνια και άφρακτη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάρει αυτή την ώρα. Θα συνέβη αλλού και αιωνίζει άδης του κόσμου των βρωτών. Χαρείτε αδελφοί μου αυτή τη μεγαλειώδη και ιερά δυναμική που μας χαρίζει ο Αναστάς Λειτουργής. Πάρτε μέσα σας το μήνυμα της ζωής, της αθανάτου. Μη συμπνίγεστε στη χωρικότητα και την καθημερινότητα της φαυλότητας. Υπερβείτε τον παρόντα κόσμο των εμποδίων και των αντινομιών. Εισέλθετε έναν αναγνώ στην χώρα του αχωρήτου και αναστημένου Κυρίου μας. Είμεθα η κληρονόμη αυτής της βασιλείας, η συγκληρονόμη με τον Ιησού Χριστό, της απερινοήτου αγάπης, του μεγάλου Θεού, της Τρισιλίου Θεότητος. Αυτή λοιπόν την Ανάσταση που κομίζει ο Χριστός από άπειρη αγάπη σταυρωθείς δι' ημάς, ας την μεταποιήσουμε σε καθημερινή δράση και πράξη της ζωής μας. Σας εύχομαι να έχετε ευλογίες και θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον τηλεοπτικό όμιλο Άλτερ ΕΚΟ και στον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, το μεγάλο ευεργέτη της Μητροπόλεως μας και της πόλεως μας, για την τηλεοπτική κάλυψη των ιερών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας.